Κόλαφο για τον Δημήτρη Παπαγγελόπουλο αποτελεί η κατάθεση της Ελένης Ράικου. Η τέος εισαγγελέας διαφθοράς παραθέτει σύμφωνα με πληροφορίες, διαλόγους, σοκ και απειλητικά τηλεφωνήματα από τον τέος αναπληρωτή Υπουργό Δικαιοσύνη για την υπόθεση Νοβάρτης. Ακόμα δεν έστειλε τη δικογραφία τη Νοβάρτη στη Βουλή. Υπουργέ, εγώ χωρί στοιχεία δεν διώκω κανέναν. Έχει και παραέχει. Στείλε την και για τα παρακάτω θα φροντίσουν άλλοι. Δεν είμαι αυτή τη σχολή. Κάτσε τότε και θα δει αν θα σου βγει σε καλό η σχολή σου. Η Ελένη Ράικου υποστηρίζει ότι δέχθηκε πιέσει από τον Δημήτρη Παπαγγελόπουλο, τον οποίο ονοματίζει ω Ρασπούτιν στην κατάθεσή τη, σημειώνει. Κατάλαβα ότι πίσω από όλα αυτά είναι ο γνωστό για τι ρασπουτινικέ μεθόδου του, αναπληρωτή Υπουργό Δικαιοσύνη κ. Παπαγγελόπουλο. Είναι γνωστή η σχέση του με την Ελένη του Λουπάκη και ο τρόπο που λειτουργούσαν μεταξύ του. Ο ίδιο ο Δημήτρη Παπαγγελόπουλο, όταν επερώταν για τον τρόπο που μεθοδεύει καταστάσει, ώστε να παγιδεύει όσου του στέκονταν εμπόδιο, αυτό αποκαλούνταν ρασπούτιν. Μια υπεύθυνη πολιτική παράταξη δεν μπορεί να αποδίδει κατηγορίες σε πρώην παρά μόνο αν υπάρχουν αδιάστητες αποδείξεις ότι εμπλέκεται και ποινικά σε αδικήματα. Άρα επιλέγουμε ακριβώς να μην δηλητηριάζουμε την πολιτική ζωή του που να μην συνεχίσουμε αυτό το τοξικό κλίμα που προσπάθησε να δημιουργήσει ο ΣΥΡΙΖΑ την προηγούμενη περίοδο. Είναι πλέον σαφέ ότι η υπόθεση Νοβάρτη δεν αποτελεί μόνο ένα σοβαρό σκάνδαλο στον νευραλγικό χώρο του φαρμάκου. Κάθε μέρα που περνά, αποδεικνύεται με καθηλωτικό τρόπο η ύπαρξη και η λειτουργία ενό σκοτεινού παραδικαστικού συστήματο, το οποίο γεννήθηκε από τα σπλάχνα μέρου τη δεξιά, αλλά το στήριξε και το καρπόθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι δυνατόν η ίδια η δικαιοσύνη να μένει αμέτωχη για ό,τι συνέβαινε και συμβαίνει στου κόλπου τη. Η αντιπαράθεση επιχειρημάτων και αυτό το οποίο εσείς είπατε ως μια δικαστική διαμάχη, μια αντιπαράθεση μεταξύ δικαστών, εμένα με παραπέμπει σε πιέσεις πολιτικών. Ο Δημήτρη Παπαγγελόπουλο περνάει στην αντεπίθεση. Στην επιστολή παρέτησή τη, η κυρία Ράικου δεν ανέφερε το παραμικρό για εμένα. Απέναντία μίλησε για τον εντοπισμό 28 εκατομμυρίων ευρώ βρώμικου χρήματο, ενδεχομένω και σε πολιτικού. Μετά από 1,5 χρόνο, εφήβρε τον Ρασπούτιν για αντιπερισπασμό. Αφού πέρασε κι άλλο ένα χρόνο, τόλμησε να αναφέρει το όνομά μου. Όλα όσα ισχυρίζεται η κυρία Ράικου για Ρασπούτιν είναι ψέματα. Θυλίβομαι βαθιά αν εμεί οι ίδιοι δεν σεβόμαστε τι αποφάσει των οργάνων μα και προβαίνουμε σε τόσο απαξιωτικέ δηλώσει. Επισημαίνω ότι ο λόγο μου είναι δημόσιο και με ταυτότητα και όχι μέσω κύκλων. Προνόμιο που δεν διαθέτω. Αίσθηση προκαλεί η τοποθέτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Σάκη Παπαδόπουλου. Δεν είναι ποινικό αδίκημα το να συζητά με κάποιου εισαγγελεί και να του λε ότι η γνώμη μου mm -hmm. είναι αυτή. Γιατί καθοδήγηση τη δικαιοσύνη από υπουργού δεν μπορεί να γίνει. Δεν μπορεί να γίνει. κυρία Ράικου τι λέει. Μου έπαιρνε τηλέφωνο και με πίεζε. Ναι. Το να πιέστηκε δεν είναι ποινικό αδίκημα. Καθαρό ουρανό, αστραπέζ δεν φοβάται. Όλα όταν έχουν έστω και μία υποψία τέλεση κάποια άδικη πράξη. Υπάρχει πρέπει, μια κατάθεση. Πρέπει πια, να ερευνώνται. Πρέπει να ερευνώνται ευθεία κατάθεση, όπως ευθεία είπε... Όπω γίνεται, γίνεται σε όλου του Έλληνε πολίτε. Στην κατάθεσή τη η Ελένη Ράικου εμπλέκει και δημοσιογράφο. Τον Φεβρουάριο του 2017, και ενώ ερευνούσαμε μεταξύ άλλων και την Οβάρτη, με επισκέφθηκε δημοσιογράφο, την οποία εγνώριζα και η οποία επερώταν ότι είχε πολλά χρόνια σχέση με τον αναπληρωτή Υπουργό Δικαιοσύνη Δημήτρη Παπαγγελόπουλο, και ήθελε να πληροφορηθεί για την έρευνα αυτή. Με ρώτησε αν υπάρχουν στοιχεία για πολιτικά πρόσωπα και μου έκανε εντύπωση γιατί δεν με είχε ρωτήσει κανεί άλλο δημοσιογράφο. Στην αρνητική μου απάντηση, εκείνη μου αντέτεινε με επιθετικό ύφο ότι υπάρχει εμπλοκή πολιτικών προσώπων και απόρρισε πω το αγνοούσα. Η δημοσιογράφο, απαντώντα, μίλησε για μη και προανήγγειλε προσφυγή στη δικαιοσύνη. Παρασκηνιακές πιέσει προστατευόμενων μαρτύρων καταγγέλει από την πλευρά του ο Γιάννης Τουρνάρα. Ενώ οι καταθέσει τη Θέω Εισαγγελέα Διαφθορά και του διοικητή τη Τράπεζα τη Ελλάδο βρίσκονται ήδη στη Βουλή, η οποία θα κληθεί να αποφασίσει για τη σύσταση προανακριτική επιτροπή.